Το ανομοιογενές σύνολο του Άρη, ο οποίος παρουσιάζει φέτος ένα καθαρά νέο αγωνιστικό πρόσωπο, αποτελεί το μεγάλο γρίφο όσον αφορά στην πορεία των κίτρινων στο πρωτάθλημα και φυσικά στην παρουσία τους αύριο στην Τούμπα. Πιστεύει ο κύριος Βούτσοφ ότι ο Άρης είναι έτοιμος για την πρεμιέρα? Какво мисля иска не знам и какво искам да кажа не е толкова съществено. По-важно е, че първенството идва и ние трябва да сме готови. То ти хвало на по едно ахло, ала то басико не ти то протасим архизи, ми се препи на мастетни. Ти са едни я на пофиги с тибурите агонистики, то балк. Какво с тях да дадете, за да не е на първия матч балк? Не, нищо. Аз никога не се оплаквам от жребия. Εγώ λέω καμιά φορά δεν φοβάμαι από την κλήρωση. Ζρέμπε, ζρέμπε, είναι τώρα που πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Η κλήρωση είναι κλήρωση και εμείς πρέπει να τη δεχτούμε έτσι όπως έρχεται. Έχει αλλάξει κάτι στο φετινό Άρη? Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχουν έρθει πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές, καινούργιος προπονητής. Έχει αλλάξει το κλίμα στα αποδυτήρια. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά. Αυτό που πιστεύεις ότι κάνει και πιο εύκολη την αποστολή σας στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ? Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως το είπατε και εσείς, είναι ντέρμπι. Σε αυτά τα παιχνίδια όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Εύχομαι ο καλύτερος να κερδίσει και να είμαστε εμείς. Εμείς θα πάμε στην Τούμπα να μην χάσουμε, να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι και η ισοπαλία θα είναι θετικό αποτέλεσμα για μας. Είναι ένα ντέρμπι παραδοσιακό και πιστεύω ότι αν παίξουμε σύμφωνα με τις δυνατότητες, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι ένα καθαρόιμο ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ αν και είναι αδύναμος, πιστεύω ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Θα χτυπήσει το μάτς, όπως και εμείς στο πλευρό μας δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα.